Θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Μαυροκέφαλο, υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κύριε Μαυροκέφαλε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας όμως με ένα σχόλιο, διότι το θέμα που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι βεβαίως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι η τουρκική επιθετικότητα στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Προχθές το Αιγαίο, προχθές είχαμε το Κισαία από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν πληροφορίες για σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου αλλά και Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να ενημερωθούν από τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση που υπάρχει. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας. Πραγματικά οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές και η στάση της τουρκικής αστικής τάξης, η επιθετική αυτή στάση κλιμακώνεται. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχουμε ζητήσει επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εξελίξεις και τις παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά. Πραγματικά έχετε δίκιο, με άξονα τα ενεργειακά και γύρω από την περιοχή της Κύπρου ξεδιπλώνεται η τουρκική επιθετικότητα. Θεωρούμε ότι αυτές οι εξελίξεις διαπλέκονται με τις συνολικότερες αντιθέσεις που υπάρχουν στην περιοχή όσον αφορά τα ενεργειακά, σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Οι εξελίξεις φυσικά είναι μπροστά. Θεωρούμε ότι η στάση της κυβέρνησης σε ένα βαθμό είναι, θα το πω έτσι όπως πραγματικά είναι, ανεύθυνη, με την έννοια ότι τόσο καιρό καλλιεργούσε τον εφησυχασμό, ότι δηλαδή είμαστε σε μια φάση όπου αποκλιμακώνεται η κατάσταση, όπου οικοδομούνται μέτρα εμπιστοσύνης, ότι πάει μια κατάσταση προς το καλύτερο. Και φυσικά δεν είναι σοβαρή πολιτική αυτή που στηρίζεται στο αν οι γεωτρήσεις γίνονται ή δεν γίνονται, αν είναι τζούφιες ή αν έχουν αποτέλεσμα, και μια τέτοια σχετική φιλολογία η οποία προκαλεί τον εφησυχασμό. Εμείς λέμε ότι οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες, κλιμακώνονται φυσικά. Όπως σας είπα, έχουμε ζητήσει επίσημη ενημέρωση και φυσικά επανερχόμαστε σε μια πάγια θέση του ΚΚΕ που λέει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, όσο βαθαίνει, είναι προς το χειρότερο και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς σε όλες τις ευρύτερες περιοχές. Τι μπορεί να κάνει, κύριε Μαυροκέφαλε, η χώρα μας από τη στιγμή που δέχεται την επιθετικότητα και την προκλητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας? Τι μπορεί να κάνει? Η ελληνική κυβέρνηση συνολικά και όχι μόνο στην τελευταία της θητεία, για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης, δεν είναι αμέτωχη σε όλο αυτό το κουβάρι των εξελίξεων. Οι κινήσεις που έχει κάνει δεν είναι μόνο αμυντικού χαρακτήρα. Η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δηλαδή και παλιότερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εμπλεχτεί και σε μια σειρά επιθετικές κινήσεις και στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια, ακόμα και με τη συμμετοχή ελληνικού στρατού. Ποιες είναι οι επιθετικές κινήσεις? Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια παθητική μόνο στάση της ελληνικής κυβέρνησης, έχουμε να κάνουμε μια ενεργητική συμμετοχή σε ένα παζάρι το οποίο είναι ανελέητο. Ποια ήταν η επιθετική κίνηση? Ένα λεπτάκι, να τελειώσω αυτό και αμέσως. Ένα λεπτάκι. Και να σε θυμίσω μόνο ότι η ελληνική κυβέρνηση οικοδομεί συμμαχίες με όλους εκείνους τους υπεριαλιστικούς συμμάχους της, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το κράτος του Ισραήλ, το οποίο έχουν βεβαρισμένο μητρό και παρελθόν εδώ στην περιοχή. Θέλω να θυμίσω μόνο... Με ποιους να συμμαχίσει η χώρα? Ότι εδώ και 40 χρόνια η Κύπρος βρίσκεται υποκατοχή από μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα κατ' επέκταση, και κανένα από αυτά τα προβλήματα φυσικά δεν έχουν λυθεί, δεν έχουν εμποδιστεί. Με ποιους να συμμαχίσει δηλαδή η χώρα, κύριε Μαυροκέφαλε? Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα μας μπορεί να κάνει φυσικά επωφελείς συμμαχίες, όμως προϋποθέτουν αυτοί οι επωφελείς συμμαχίες, προϋποθέτουν μια άλλη πολιτική, προϋποθέτουν μια άλλη εξουσία, προϋποθέτουν απεμπλοκή από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήταν το κουκουέ στη θέση του Πρωθυπουργού, στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, τι παραπάνω θα έκανε, ή τι λιγότερο θα έκανε, ή τι δεν θα έκανε? Ξαναλέω, δεν θα εμπλεκόταν η Ελλάδα μας, δεν θα εμπλεκόταν η Ελλάδα σε αυτούς τους σχεδιασμούς, οι οποίοι σχεδιασμοί
δεν σχετίζονται μόνο με την προσπάθεια της Τουρκίας τώρα να μεγαλώσει την ένταση, είναι συνολικότεροι. Γιατί βλέπετε ότι η τουρκική αστική τάξη είναι μπλεγμένη σε μια σειρά μέτωπα. Και στη Συρία και με τους Κούρδους και κλιμακώνει την αντιπαράθεσή τους με τους Αμερικάνους και βρίσκεται και σε μια πορεία σε αυτή τη φάση και με τους Ρώσους κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια στενή αντιπαλότητα, ας το πούμε έτσι, συμφερόντων της ελληνικής με την τουρκική αστική τάξη. Έχουμε να κάνουμε με ένα μεγαλύτερο και βαθύτερο κουβάρι ανταγωνισμών. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλε, να έρθουμε και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Θα θέλαμε την εκτίμησή σας. Έχουμε βεβαίως το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Έχει δώσει ένα στίγμα η κάλπη, ξεκάθαρο κατά την άποψή μου. Δεν μιλάμε για δημοσκοπήσεις πλέον. Πιστεύετε ότι αυτή η εικόνα που αποτυπώθηκε σε ευρωεκλογές θα αποτυπωθεί και στις εθνικές εκλογές? Πάνω κάτω. Νομίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, εδώ ο κόσμος που υπόφερε όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει κανένα συμφέρον να αγχώνεται και να υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι μικρή, μεγάλη κτλ. Αυτό που πρέπει να τον απασχολεί για την επόμενη μέρα των εκλογών, για τις 8 του Ιούλη και μετά, είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, η οποία θα υπερασπίζεται και θα οργανώνει την πάλη του λαού για τα συμφέροντά τους. Και φυσικά θα ανοίγει και μια προοπτική για τα δίκαια της εργατικής τάξης. Ήδη και από τα προγράμματα των δύο κομμάτων, και μάλιστα είδατε τις προηγούμενες μέρες τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα έχει μπει και το κοινά σε αυτή την υπόθεση ποιος αντιγράφει το πρόγραμμα πιανού. Εμείς έχουμε να πούμε ότι και οι δύο αντιγράφουν το πρόγραμμα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και την έκθεση της Κομισιόν. Η επόμενη μέρα είναι στρωμένη με τα ματωμένα πλεονάσματα, με την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, με την επίθεση στα εργασιακά, όποια και να είναι η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες, πρέπει να βάλουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους και γι' αυτό έχουν προς το συμφέρον τους να ενισχύσουν το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές. Έχετε, κλείνοντας, έχετε κάποιο στόχο, κύριε Μαυροκέφαλε, με το οποίο το ΚΚΕ θα ήταν ευχαριστημένο, να το πω έτσι, γιατί δεν βλέπουμε να έχει και το κόσμο, ίσως να τραβάει τον κόσμο όσο ίσως το ίδιο θα περίμενε, μιας και τα ποσοστά του είναι χαμηλά σχετικά με τις προσδοκίες που θέτει. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα, και αυτό δεν το λέμε με υπερβολή, το οποίο δίνει μια μάχη απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο συντηρητικό ρεύμα, το οποίο δυστυχώς διευρύνεται μέσα στην ελληνική κοινωνία και για το οποίο έχει πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησής του τσάκισε επί της ουσίας κάθε έννοια προοδευτισμού, κάθε αναφορά σε αγώνες και στο κίνημα, το οποίο έχει ένα τμήμα που αυτό προσδιορίζει τον εαυτό του τέλος πάντων αριστερός, προοδευτικός, άνθρωποι που είχαν σχέση με τα κινήματα. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Αυτό το αντιπαλέψαμε. Βάλαμε ως στόχο στις ευρωεκλογές η Χρυσή Αυγή να χάσει ένα μεγάλο μέρος από το ποσοστό της, και αυτό έγινε και οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στο ΚΚΕ, και θα φέραμε αυτή η πορεία της Χρυσής Αυγής προς τα κάτω να συνεχιστεί, μακάρι κιόλας να μην μπορούσε να μπει και στην επόμενη Βουλή. Και θα θέλαμε επίσης τα ψηφοδέλτια στην κάλπη, μάλλον, να εκφραστεί ένα άνοιγμα, το οποίο ήδη εκφράζεται στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, όμως έχουν βγάλει ορισμένα βασικά, κατά τη γνώμη μας, κρίσιμα και σωστά συμπεράσματα τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες. Πορευτήκαμε μαζί τους. Δεν μιλάμε για συνεργασίες παρασκηνιακές δύο μέρες πριν τις εκλογές. Εδώ μιλάμε για συνεργασία με ορισμένους από αυτούς που τιμούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος εδώ και μήνες. Συμμετέχουν στο κίνημα, φυσικά με τις διαφωνίες και τις γνώμες τους. Και θα θέλαμε αυτό το άνοιγμα και αυτό το εύρος των ανθρώπων που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια να εκφραστεί και στην κάλπη τη μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Κύριε Μαυροκέφαλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλά. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.